Οικονομία, μεταναστευτικό και εξωτερική πολιτική ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο πρώτο debate ανάμεσα στον Donald Trump και τον Joe Biden στο στούντιο του CNN στην Ατλάντα. Η διαδικασία διήρκησε 90 λεπτά και διεξήχθη χωρίς θεατές. Αξιοσημείωτο είναι ότι δύο άνδρες δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον αντίπαλό του για τον πληθωρισμό που ταλανίζει την Αμερικανική οικονομία, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι αν ήταν αυτός πρόεδρος, η ρωσική εισβολή δεν θα είχε γίνει ποτέ. Όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Biden προώθησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Τραμπ είπε ότι ο αντίπαλός του συμπεριφέρεται σαν Παλαιστίνιος και ότι θα έπρεπε να αφήσει το Ισραήλ να τελειώσει τη δουλειά. Αφού ολοκληρώθηκε η τηλεμαχία, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση στους δημοκρατικούς σχετικά με την παρουσία του Joe Biden. Αρκετοί έκαναν λόγο για απογοητευτική εμφάνιση, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρώην καινοί στελέχοι αναφέρουν ότι ο Biden δεν θα πρέπει να λάβει εκ νέου το χρήσμα στο επερχόμενο Εθνικό Συνέδριο του κόμματος. Σύμβουλος στρατηγικής των Δημοκρατικών, που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Biden το 2020, έκανε λόγο για καταστροφή. Δεν υπάρχει τρόπος να το γυρίσουμε αυτό. Η επίδοσή του τον βγάζει από την κούρσα, δήλωσε ο σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Οι Δημοκρατικοί είναι σε πανικό, είναι ο τίτλος που μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετά τη λήξη του debate.